Η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να κηρύξει σιγή νεκροταφείου μέσα στα πανεπιστήμια, η προσπάθειά της να χτυπήσει και να καταστήλει τους αγώνες μας με την κατάργηση του ασύλου θα πέσει στο κενό. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, να το πούνε σε όσους υπηρετούν τα μεγάλα αφεντικά, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, να το πούνε στους υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ με τους οποίους θα συνδιαμορφώνουν. Τα σχέδιά τους να ξεμπερδέψουν με το φοιτητικό κίνημα για να γίνουν ακόμα πιο εύκολες οι business των επιχειρηματικών ομίλων στις πλάτες μας δεν πρόκειται να περάσουν. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να τους πείσει, ας ρωτήσουν τους προκατόχους τους, τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν ομολογουμένως μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό το τομέα, έστρωσαν το έδαφος για να πατήσει γερά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να εξαπολύσει τον νέο γύρο επίθεσης στους αγώνες και στα δικαιώματά μας. Μήπως ξεμπέρδεψαν μαζί μας όταν υποδέχονταν με ΜΑΤ φοιτητές, οικότροφους, μετεγγραφέντες και εργαζόμενους εκπαιδευτικούς στα Υπουργεία? Μήπως ξεμπέρδεψαν μαζί μας όταν ψήφιζαν το πόρισμα Παρασκευόπουλου ταυτίζοντας τις κινητοποιήσεις του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος με ποινικά αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες, συκοφατώντας το άσυλο, ανοίγοντας το δρόμο για την κατάργησή του στην πράξη? Μπούτου και ΣΥΡΙΖΑ, τύπου τους φοιτητές και δίνουνε τα ασύλες στις πολυεθνικές. Μπούτου και ΣΥΡΙΖΑ, τύπου τους φοιτητές και δίνουνε το ασύλο στις πολυεθνικές. Ξεμπέρδεψαν μήπως με τους φοιτητές και τους αγώνες τους αυτοί που ακόμα σέρνουν σε δίκη τους δύο αγωνιστές συμφοιτητές μας που διαδήλωναν ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτές? Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν τους κάναμε ποτέ το χατήρι. Αυτό το ξέρουν καλά όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει συνήθεια. Κάθε αργία, καλοκαίρι, Πάσχα να περνάει και από ένα νομοσχέδιο. Από αυτά τα σκονάκια φαίνεται έμαθαν και τώρα υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και νομίζουν ότι μέσα στο κατακαλό καιρό με fast track διαδικασίες θα καταργήσουν το άσυλο χωρίς να κουνηθεί φύλο. Είναι όμως βαθιά γελασμένοι. Η σημερινή μαζική μαχητική συγκέντρωση αποδεικνύει πως δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Αποδεικνύει πως υπολογίζουν το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες μας. Όλοι εμείς σήμερα που παρά τις δυσκολίες του καλοκαιριού βρισκόμαστε στις ίδιες αλυσίδες πίσω από τα πανό μας, στέλνουμε το εξής ξεκάθαρο μήνυμα. Όπως δεν ξεπέρδεψαν με τους αγώνες των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν θα καταφέρουν να ξεμπερδέψουν ούτε και σήμερα και ούτε και αύριο. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Ο συλλογικός αγώνας των φοιτητών είναι αυτός που κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Αυτός θα κατοχυρώσει και το άσυλο κόντρα στην προσπάθειά τους να χτυπήσουν τους αγώνες μας. Οι δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι που βρίσκονται σήμερα εδώ, οι φοιτητές που καθυστέρησαν τις διακοπές τους, οι δεκάδες άλλοι που γύρισαν, είμαστε αποφασισμένοι. Τα πανό μας γράφουν κάτω τα χέρια από το άσυλο. Αυτό το σύνθημα θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Οι φοιτητές, οργανωμένοι στους συλλόγους μας, στοχεύοντας όλους αυτούς που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, κόντρα στις ανάγκες μας, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει σταθερά στο έργο της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τη δύναμη, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε και πρέπει να υπερασπιστούμε το άσυλο, το δικαίωμά μας στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που θέλει να σπουδάσει ολοκληρωμένα χωρίς εμπόδια, θέλει να δουλέψει με δικαιώματα στο αντικείμενό του, να ζήσει όπως το αξίζει σήμερα. Τους καλούμε να δουν την πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία σκόπιμα αξιοποιεί το άσυλο με ανυπόστατα προσχήματα για να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στα πανεπιστήμια. Να εγκλωβίσει και να κάνει τους φοιτητές χειροκροτητές στην καταστολή των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι το άσυλο αυτό που προστατεύει τους εμπόρους ναρκωτικών. Όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε περπατήσει σε περιοχές της Αθήνας, από το κέντρο μέχρι το Μενίδη, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτως πανεπιστημιακό ίδρυμα. Επομένως ούτε και άσυλο. Αλλά που το εμπόριο και η χρήση ναρκωτικών πραγματικά σπάνε κόκαλα. Άλλωστε, λίγα μέτρα από τη σημερινή μας συγκέντρωση
Υπάρχουν γνωστοί δρόμοι που κυριολεκτικά απέχουν μια ανάσα από αστυνομικά τμήματα με ισχυρές δυνάμεις που όμως ποτέ δεν αντιμετώπισαν το φαινόμενο. Ακριβώς γιατί είναι η πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων αυτή που στρώνει το έδαφος για να μπορούν να βρουν ανενόχλητοι όλοι όσοι εμπλέκονται σε τέτοια κυκλώματα. Πόσο μάλλον που όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κοινάλ, ψήφισαν τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης που εγκλωβίζουν τον χρήστη, αποτρέπουν την προσπάθεια απεξάρτησης, ενώ έχει αποδειχθεί ότι δίπλα τους ξεφυτρώνουν πάντα νέες πιάτσες. Μάλιστα, το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου, που συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξετάσει το ζήτημα του ασύλου, έθετε ζήτημα ίδρυσης τέτοιων χώρων ακόμα και μέσα στα ιδρύματα. Είναι τουλάχιστον προκλητικό λοιπόν όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση να αξιοποιούν το άσυλο για να καλύψουν τις ευθύνες τους. Την ίδια στιγμή που το ήδη υπάρχον πλαίσιο τους επιτρέπει να το αντιμετωπίσουν και δεν το κάνουν. Οι φοιτητές στους δρόμους για ακόμα μια φορά. Ο νόμος για το άσυλο θα μείνει στα χαρτιά. Οι φοιτητές στους δρόμους για ακόμα μια φορά. Αυτό ακριβώς όμως επιβεβαιώνεται και με τα κέντρα λαθρεμπορίων. Όλοι ξέρουν ότι τα κυκλώματα του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών, πέραν το ότι δεν γίνονται μόνο στους χώρους των πανεπιστημίων, είναι γνωστά στην αστυνομία, θα μπορούσαν να τα βρουν και να τα χτυπήσουν στη ρίζα τους. Άλλωστε, τα εμπορεύματα αυτά δεν φυτρώνουν μέσα στην ΑΣΟΕ και το Πολυτεχνείο, αλλά πριν φτάσουν εκεί, αποθηκεύονται σε μεγάλες και γνωστές αποθήκες συγκεκριμένων, κατά τα άλλα ευπόληπτων, μεγαλοεπιχειρηματιών. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να εξαλείψει το λαθρεμπόριο ή δούλυση, να το χτυπήσει στη ρίζα του, κλείνοντας αυτές τις αποθήκες και πιάνοντας αυτούς που τζιράρουν τα πολλά εκατομμύρια, όπως άλλωστε κατά καιρούς κάνουν, όταν μια μερίδα αυτών θέλει να βγάλει από τη μέση τους ανταγωνιστές της. Δεν μετατρέπει το άσυλο τα πανεπιστήμια σε κέντρα των μπαχαλάκιδων, όπως λένε. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους κάθε φορά που μιλάνε για τους αγώνες των φοιτητών. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν τους να ταυτίζει τις διεκδικήσεις των φοιτητών για αναβάθμιση των σπουδών μας, δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο σπουδών, τη συλλογική και οργανωμένη μας πάλι κόντρα σε κυβερνήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση κεφάλαιο, με τη δράση συγκεκριμένων ομάδων που υπάρχουν μόνο και αξιοποιούνται για την ενίσχυση της καταστολής των αγώνων μας και που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Η στάση αυτών είναι που αξιοποιείται συνειδητά από όλες τις κυβερνήσεις για να επαναλαμβάνεται κάθε τόσο το χιλιοπυγμένο έργο στην περιοχή των Εξαρχείων που μόνο στόχο έχει να ενισχύσει την καταστολή απέναντι στο φοιτητικό και στο εργατικό κίνημα, να υποθάλψει και να εκπαιδεύσει μηχανισμούς που αξιοποιούνται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αυτούς τους μηχανισμούς, άλλωστε, πολλές φορές οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, τους είδαμε εν δράση να χτυπούν τους αγώνες μας σε χώρους που δεν καλύπτονται με κανένα τρόπο από το άσυλο. Γι' αυτό και έχουμε καταγγείλει αμέτρητες φορές τόσο τους ίδιους, όσο και αυτούς που καθοδηγούν τη δράση τους. Και τέλος, δεν είναι το άσυλο αυτό που προστατεύει φαινόμενα εγκληματικότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακριβώς έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιούν φαινόμενα που η δική τους πολιτική, η πολιτική της υποχρηματοδότησης, δημιουργεί μέσα στα πανεπιστήμια, με τεράστιες ελλείψεις στη συντήρηση, το φωτισμό, τη φύλαξη. Άλλωστε, οι φοιτητές έχουμε πλέον πείρα. Πριν από μια εβδομάδα, στο ΤΕΙ Χαλκίδας, άγνωστοι προκάλεσαν διάφορες φθορές. Την ευθύνη, όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος των Οικότροφων, δεν την έχει το άσυλο, αλλά το γεγονός ότι εδώ και 6 ολόκληρους μήνες το ΤΕΙ Χαλκίδας δεν έχει καθόλου προσωπικό φύλαξης, με συνέπεια όλα τα κτίρια να μένουν συνεχώς αφύλακτα και ξεκλείδωτα, κάτι που έχει επανειλημμένα καταγγείλει ο Σύλλογος Φοιτητών, αλλά και ότι η έλλειψη περιμετρικού φωτισμού στους χώρους γύρω από την εστία για το ΤΕΙ καθιστά αυτούς τους χώρους επικίνδυνους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι τα ΜΑΤ λοιπόν που λείπουν από τις σχολές, είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η κατάργηση της εκπαίδευσης σε εμπόρευμα, η αναβάθμιση των σπουδών μας. Και για να τελειώνουμε με τις φθηνές δικαιολογίες, ο ίδιος ο ποινικός κώδικας που ισχύει εδώ και τόσα χρόνια προβλέπει ότι η επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των πανεπιστημίων επιτρέπεται αυταπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Άρα λοιπόν, με τον υπάρχον ποινικό κώδικα μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα φαινόμενα που επικαλούνται για την κατάργηση του ασύλου. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πίσω λοιπόν από τα προσχήματα, τις φθηνές δικαιολογίες, βρίσκεται η πραγματικότητα. Ο μόνιμος καημός της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Το άσυλο προστατεύει το δικαίωμά μας στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Δεν χαρίστηκε από κανέναν, αλλά κατακτήθηκε με σκληρούς και ματηρούς αγώνες από τους φοιτητές, από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι η ασπίδα μας για την προάσπιση των αγώνων μας, για να μπλοκάρουμε την επίθεση στα δικαιώματά μας και να διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουν και να το καταργήσουν. Το παίρνουν από τους φοιτητές για να το δώσουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν ανενόχλητη τις business τους στις πλάτες μας. Για να υλοποιείτε... Το ασύλο θα είναι των φοιτητών και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών. Το ασύλο θα είναι των φοιτητών και όχι για τα κέρδη. Για να υλοποιείτε ανεμπόδιστη πολιτική που σαρώνει τα δικαιώματά μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Το παίρνουν από τους φοιτητές για να το δώσουν στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, να υλοποιούν ανεμπόδιστα τις κατευθύνσεις τους μέσα στα πανεπιστήμια, να περνάνε τις ανυπόστατες και αντιεπιστημονικές θεωρίες τους τον αντικομμουνισμό. Για να το δώσουν στους υπεριαλιστές του ΝΑΤΟ, να χύνουν το υπεριαλιστικό τους δηρητήριο, να αντιμετωπίζουν τον αντιαμερικανισμό όπως λένε, για να θεωθούν τα γεράκια του πολέμου στα μάτια των φοιτητών, να κάνουν έρευνα οι φοιτητές για τα επικίνδυνα δολοφονικά τους σχέδια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διεκδικεί τα διαπιστευτήρια από τους επιχειρηματικούς ομίλους στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων κάτω από όλες τις συνθήκες με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Σύμμαχος της κυβέρνησης σε αυτό το στόχο είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου όσοι βουλευτές βέβαια δεν υπερασπίζονται ανοιχτά την κατάργηση του ασύλου, όπως η κυρία Τζάκρη, τολμούν να εμφανίζεται τώρα ως δίθεν υπερασπιστές του για να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους και να επανέλθουν δρυμύτεροι στην προσπάθεια παγίδευσης των αγώνων μας. Το δηλώνουμε σε όλους τους τόνους. Η προσπάθειά τους αυτή δεν πρόκειται να περάσει. Ίχνος ντροπής δεν έχουν όλοι αυτοί που φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση τους μεγάλους αγώνες των φοιτητών που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στην πολιτική της δικιάς τους κυβέρνησης, ενάντια στην καταστολή και την επίθεση στα δικαιώματά μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κυβέρνηση άλλαξε πριν λίγες μέρες, όμως η ατζέντα της στην ανώτατη εκπαίδευση είναι γνωστή εδώ και καιρό. Την καθορίζουν τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Έχει πάνω της την αντιλαϊκή σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Στόχος της η μετατροπή της εκπαίδευσης σε ακόμα μεγαλύτερο μοχλό για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, με τη μετατροπή της μόρφωσης σε πανάκριβο εμπόρευμα, την ενίσχυση του Πανεπιστημίου ανώτατη επιχείρηση, την αποβάθμιση του περιεχομένου της γνώσης. Άλλωστε, αν έριχνε κάποιος μια ματιά στη χθεσινή συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις, θα έβλεπε ότι παρά τις κοκορομαχίες, τις περιβόητες τομές που δήθεν σχεδιάσει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν αμφισβητεί πραγματικά ούτε ίχνος από το νομικό, το αντιλαϊκό απλοστάσιο που κληρονόμησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει το έργο της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων που εγκλωβίζει τα πανεπιστήμια στην υποχρηματοδότηση, τις τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές που οδηγούν στην υποβάθμιση των σπουδών μας. Πιάνει το νήμα της ανταγωνιστικότητας από εκεί ακριβώς που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχύσει τη διάσπαση των πτυχίων, την κατηγοριοποίηση των αποφύτων. Δεν αναιρεί τίποτα από την κληρονομιά που παρέλαβε. Ίσα-ίσα που δηλώνει διαστόματος των βουλευτών της ότι τη βαριά αυτή αντιλαϊκή κληρονομιά θα την πάει μέχρι τέλους, καλύπτοντας το ακέραιο τις απαιτήσεις της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά. Όσες κοκορομαχίες και να κάνουν, δεν τα αμφισβητεί κανένας τους. Συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ο Βαρουφάκης και η ακροδεξή της ελληνικής λύσης. Τα αμφισβητούμε όμως εμείς, το οργανωμένο μέτωπο των φοιτητικών συλλόγων που τολμά και συγκρούεται με κυβερνήσεις, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει σφήνα στα σχέδια των επιχειρηματιών και λέγεται μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός τους, αυτός είναι που τους αναγκάζει να περνάνε τα νομοσχέδιά τους με fast track διαδικασίες, να παίρνουν μέτρα για την εξόντωσή του. Γι' αυτό και σήμερα από τη συγκέντρωσή μας μπορούμε να πάρουμε την εξής δέσμευση. Να γίνουμε ο χειρότερος τους ελφιάλτης, να δυναμώσουμε τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να μπει τέλος στους ταξικούς φραγμούς, να μπορούν όλοι οι φοιτητές να σπουδάζουν απρόσκοπτα και δωρεάν, όταν η Νέα Δημοκρατία θα φέρνει προς ψήφιση τη διαγραφή των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει τα νήσιν 2 έτη σπουδών. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αναγκάζουν όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες φοιτητές να καθυστερούν να τελειώνουν τις σπουδές τους, επειδή είναι εργαζόμενοι πιθανά και από το πρώτο έτος. Εμείς είμαστε αυτοί που θα διεκδικούμε κάθε φοιτητής να σπουδάζει ανεμπόδιστα στη σχολή που επιδιώκει, να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη μόρφωση μέσα στο πτυχίο, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προσπαθεί να μειώσει τους εισαχτέους στα πανεπιστήμια, ενισχύοντας τη μαθητεία και την ψευδοκατάρτιση, την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων μόνο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς θα διεκδικούμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας, επαρκές προσωπικό σε όλα τα ιδρύματα, αναβάθμιση και συντήρηση όλων των απαραίτητων υποδομών για να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα και απρόσκοπτα. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα της αυτονομίας των ιδρυμάτων, που δεν πρόλαβε βέβαια να ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αποτελειώνει την πολιτική της υποχρηματοδότησης, παγιώνοντας τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Έχουν μάλιστα και το θράσος να προσποιούνται ότι θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με δωρεές στα ιδρύματα από τους καλούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Αυτοί δηλαδή να ξεχωκαλίζουν τα εκατομμύρια του κράτους και εμείς να λέμε και ευχαριστώ για τα ψίχουλα που θα μας πετάνε προκειμένου να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους. Εμείς, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα διεκδικούμε ένα πτυχίο, ένα επιστημονικό αντικείμενο. Το πτυχίο μας να είναι μοναδική προϋπόθεση για δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενό μας, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίζει ακριβώς από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την υποβάθμιση των σπουδών μας, την ενίσχυση της κατηγοριοποίησης, τη διάσφαση του πτυχίου μας, την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα. Εμείς θα διεκδικούμε να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ για τις σπουδές μας, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μετατρέπει ακόμα περισσότερο τη μόρφωση σε πανάκριβο εμπόρευμα. Θα την κάνει προσβάσιμη σε ακόμη απειολίγους, με την ενίσχυση των διδάκτρων σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά, διατηρώντας προφανώς όλα τα προγράμματα που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα ξενόγλωσσο προπτυχιακό με δίδακτρα στη φιλοσοφική, με τους φοιτητές να βάζουν το χέρι στην τσέπη για βιβλία, σημειώσεις, συγγράμματα, με την πλήρη αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας κανένας να μην κάνει έρευνα για τους φωνιάδες των λαών, να φύγουν τώρα των άτοκοι βάσεις, η έρευνα να γίνεται προς όφελος των αναγκών μας, για εμάς και τις οικογένειές μας, όταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα δένει στο άρμα των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ την ανώτατη εκπαίδευση. Έχοντας βέβαια πολλή δουλειά να κάνει για να μπορέσει να πείσει τους υπεριαλιστές και τον Μπάιατ ότι αυτή είναι καλύτερος μετεσές από το ΣΥΡΙΖΑ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, στη δουλειά και τη ζωή. Σε κανένα νέο που έχει όνειρα και στόχους για τις σπουδές και το μέλλον του, δεν χωράει ο συμβιβασμός, η παρέτηση, η υποταγή στην άποψη του τίποτα δεν αλλάζει. Η άποψη ότι μπορούμε να ζήσουμε με ψίχουλα. Το τι είναι ρεαλιστικό σήμερα δεν το καθορίζουν οι κυβερνήσεις και τα επιτελεία τους στις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τα πανεπιστήμια και τις σχολές, αλλά η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που δίνουν ανεξάντλητες δυνατότητες για να κάνουμε πράξη τα όνειρα και τις διεκδικήσεις μας. Λύση λοιπόν υπάρχει και αυτή βρίσκεται στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση. Είναι στο χέρι μας η νέα χρονιά να μας βρει αποφασισμένους. Περισσότερους στη μάχη για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να πληθύνουν οι αιστείες αντίστασης σε κάθε σχολή. Σε πείσμα όσων θέλουν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι οι αγώνες μας είναι ξεπερασμένοι, συζητάμε, οργανώνουμε το σχέδιό μας, αποφασίζουμε και δρούμε σε κάθε έτος στις γενικές συνελεύσεις. Δυναμώνουμε τους συλλόγους μας. Να μην υπάρχει ούτε ένας σύλλογος που θα ανέχεται, πόσο μάλλον θα κυριοκροτεί το νέο γύρο επίθεσης στα δικαιώματά μας. Να μεγαλώσει η μοναδική πανελλαδική συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, το μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Μόνο ενωμένοι στις κοινές μας διεκδικήσεις μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε όπως μας αξίζει. Να δουλέψουμε με δικαιώματα στο αντικείμενό μας. Να πρωτοστατήσουμε στην αναζωογόνηση των συλλόγων μας, τη ζωντανή λειτουργία τους και τη μαχητική τους δράση. Ο σύλλογος είναι η οργάνωση για να υπερασπιστούμε τον κόπο, τις θυσίες, τις δικές μας και των γονιών μας. Να περιφρουρήσουμε δικαιώματα και κατακτήσεις που τα βρήκαμε από την πάλη των προηγούμενων φοιτητών. Να αγωνιστούμε για το μέλλον και τα όνειρά μας μέσα από τη συλλογική μας δράση. Να κάνουν το βήμα για να μπουν στη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση φοιτητές που είναι έξω από αυτή τώρα. Αναγνωρίζουν τη δράση του μετώπου αγώνα σπουδαστών, όμως δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες του συλλόγου. Να στοχεύσουμε σωστά.
απέναντι σε όλους αυτούς που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, κόντρα στις ανάγκες μας, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σταθερά στο έργο της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διοίκησης των σχολών που πολλές φορές ξεπερνάνε στο αντιλαϊκό έργο ακόμα και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Να παλέψουμε για την ενότητα του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, μαζί με όλα τα τμήματα της κοινωνίας που πλήττονται από την πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρηματικών Ομίλων. Γιατί αυτή η συμμαχία είναι δύναμη που ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και τα επιτελεία τους επιτίθενται ενωμένοι απέναντί μας. Χρειάζεται να βρουν απέναντί τους ένα κοινωνικό ποτάμι που θα πλώνεται από τις γειτονιές, τις σχολές, τα σχολεία και τους χώρους δουλειάς, ενωμένο στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας και το κοινό εχθρό μας, κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι μπορούμε να κάνουμε τους συλλόγους μας κάστρα επίθεσης απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση που δεχόμαστε. Έτσι μπορούμε να μπλοκάρουμε την κατάργηση του ασύλου. Δεν χαρίζουμε τα όνειρα, τους σκόπους και τις θυσίες μας σε κανέναν. Θα μας βρουν μπροστά τους. Συνεχίζουμε περισσότεροι και πιο αποφασισμένοι. Σήμερα τα σχέδιά τους θα πέσουν στο κενό. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Ούτε πουλιέται, ούτε προσκυνάει.